Μετά τις αποκαλύψεις της κυρίας Μπεκατόρου, άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου και υπάρχουν πλέον σήμερα πληθώρα καταγγελιών και από γυναίκες και από άντρες για κακοποίηση σε αθλητικούς χώρους αλλά και εργασιακούς χώρους καλλιτεχνών, κυρίως ηθοποιών αυτή τη στιγμή. Πολλοί ομιλούν περί καθυστερημένου MeToo. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι γιατί κατά τη γνώμη σας καθυστέρησε τόσο πολύ σε σχέση με την Αμερική και την Ευρώπη το ελληνικό MeToo. Θα έλεγα ότι είναι γνωστό ότι τόσο οι κοινωνικές συνθήκες όσο και οι συγκυρίες είναι αυτές που καθορίζουν το χρόνο αντίδρασης σε ένα γεγονός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Το σημαντικό για μένα είναι ότι αυτές οι γυναίκες μίλησαν. Είναι σημαντικό δηλαδή το γεγονός ως γεγονός, όπως και το γαϊτανάκι που ξετυλίχθηκε με αφορμή την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου. Άρα λοιπόν θα έλεγα να μην ρίχνουμε την ευθύνη γιατί άργησαν στις γυναίκες που μίλησαν, αλλά αντίθετα να τις ευχαριστούμε που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και που μίλησαν. Διότι σε μια βαθιά συντηρητική κοινωνία όπως είναι η ελληνική και πέρα για πέρα πατριαρχική θα έλεγα εγώ, ξέρουμε όλοι και όλες πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο και πόσο δύσκολο είναι για τα θύματα να μιλήσουν, γιατί τελικά κινδυνεύουν αυτά να κατηγορηθούν ως οι θύτες του εγκλήματος. Και επειδή μίλησα στην αρχή για κοινωνικές συνθήκες που οδηγούν σε ένα φαινόμενο να εξελιχθεί, θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι θεωρώ ότι σαν ΣΥΡΙΖΑ οι κόποι μας δικαιώθηκαν. Οι κόποι της προηγούμενης κυβέρνησης εννοώ, που παλέψαμε αρκετά για να προωθήσουμε κάποια ζητήματα έμφυλης ισότητας. Για παράδειγμα, η πίεση που καταβλήθηκε από την πρώην Γενική Γραμματέα Ισότητας για τη δημιουργία επιτροπών ισότητας σε κάθε πανεπιστήμιο, στους χώρους τοπικής αυτοδιοίκησης, σε χώρους δουλειάς, νομίζω είχαν αποτέλεσμα, όπως επίσης και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα σχολεία, σε χώρους δουλειάς όπως προανέφερα, αλλά και η επιμονή μας να θέσουμε το ζήτημα της έμφυλης βίας στο δημόσιο διάλογο. Θεωρώ ότι είναι κινήσεις οι οποίες βάλανε ένα λιθαράκι, δημιούργησαν λοιπόν αυτές τις κοινωνικές συνθήκες, ώστε σήμερα πιο εύκολα κάποιες γυναίκες να μπορέσουν να μιλήσουν. Μια και το αναφέρατε, η κυβέρνηση ουσιαστικά κατήργησε την γραμματεία ισότητας. Πώς το σχολιάζετε και για ποιους λόγους το έκανε η κυβέρνηση? Είναι ολοφάνερο από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι τα θέματα ισότητας δεν είναι στην ατζέντα της, παρά μόνο σε ένα επικοινωνιακό επίπεδο δημοσιότητας και, αν θέλετε, καπήλευσης αυτών για δικό της επικοινωνιακό όφελος. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόοδος από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα στα θέματα έμφυλης ισότητας, και αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να αναδείξουμε αλλά και να προσπαθήσουμε εμείς να συνεχίσουμε την αντιπολιτευτική μας δράση από εκεί που το αφήσαμε. Θα σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες κριτικές από κάποιους σε σχέση με τις σημερινές αποκαλύψεις. Κάποιοι λένε, δηλαδή, τώρα το θυμηθήκαμε μετά από 20 χρόνια, και κάποιοι άλλοι λένε μήπως πανικοποιηθεί το σεκ, το φλερτ, και άρα μήπως είναι και συντηρητικό κιόλας. Τι απαντάτε και στα δύο? Όπως είπα και πριν, σε μια κοινωνία με βαθιά ανδροκρατική δομή, και όποιος έχει αντίρρηση ας σηκώσει το χέρι, όπου υπάρχει και ευδοκιμεί αυτό που έχει πολύ εύστοχα πει ο φιλελεύθερος στοχαστής John Stuart Mill, η νόμιμη κατωτερότητα του ενός φύλου, του γυναικείου, και η ανωτερότητα του άνδρα θεωρείται δεδομένη από την άλλη. Καταλαβαίνουμε ότι το ερώτημα γιατί τώρα και όχι νωρίτερα είναι καθαρά παραπλανητικό. Και η απάντηση εδώ είναι ότι πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή, δεν υπάρχει τώρα και πριν. Και ας δούμε και το παράδειγμα της Σοφίας Μπεκατόρου, έτσι, η οποία μίλησε για ένα γεγονός το οποίο
έχει παραγραφεί στην ουσία. Το ίδιο ο εισαγγελέας έχει παραγραφεί. Μπήκε στο αρχείο. Μπήκε στο αρχείο. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση και αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν καθόλου άκερη η καταγγελία. Γιατί από πλευράς της. Υποθέτω ότι, όχι υποθέτω, είναι σίγουρο ότι σε αυτούς τους χώρους και στους αθλητικούς δηλαδή και στους καλλιτεχνικούς συνεχίζεται η κακοποίηση. Αυτό είναι πολλοί νέοι άνθρωποι δεν τολμούν να το αναφέρουν. Και άρα ακόμα και αν μια καταγγελία αφορά γεγονός πριν 20 χρόνια, ότι συνεχίζεται αυτό το πράγμα σήμερα είναι κρίσιμο για να το διερευνήσει κάποιος. Έτσι ακριβώς είναι. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό και υπάρχουν και αν θέλετε νομοθετικές ρυθμίσεις για το πότε παραγράφεται ένα τέτοιο έγκλημα, το έγκλημα του βιασμού, για παράδειγμα, διότι είναι δύσκολο μια γυναίκα ή ένας άνδρας, στον οποίο μπορεί να συμβεί, να περάσει στη διαδικασία, να το χωνέψει και να μπορέσει να το καταγγείλει. Άρα λοιπόν δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά την ποινικοποίηση του φλερτ, δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ποινικοποίησης του. Το φλερτ είναι κάτι που και τα δύο φύλλα και το θέλουν, αλλά και το κάνουν και οι άνδρες και οι γυναίκες. Όταν όμως είναι προσβλητικό για τον έναν από τους δύο, πάβει να είναι φλερτ. Υπάρχει μια άλλη πλευρά του θέματος, το οποίο θέτουν πάλι καλόπιστα κάποιοι, κακόπιστα κάποιοι άλλοι προφανώς, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορημένου, ότι κάποιες καταγγελίες μπορεί να είναι επειδή υπάρχει ανταγωνισμός στους χώρους και επομένως πώς μπορούμε κατά τη γνώμη σας να αποφευθούν αυτές οι περιπτώσεις και οι καταγγελίες να είναι μέσα σε πλαίσια όχι ανθρωποφαγίας αλλά πραγματικής έρευνας και τιμωρίας. Γιατί προφανώς πολλές από τις κατηγορίες τις υπάρχουσες, καταγγελίες υπάρχουσες, γίνονται από πολλούς και επομένως και μόνο το πλήθος των καταγγελιών επιβάλλει έρευνα και μάλιστα ανταλλαγή. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά, θεωρώ, που ανοίγουν στόματα με αυτόν τον τρόπο, τόσο μαζικά, αλλά και με επώνυμες και σοβαρές καταγγελίες. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία υπερβολή στην καταγγελία. Η ευθύνη και το βάρος να καταγγείλουν δημόσια και επώνυμα προφανώς αποδεικνύει ότι αφού υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά και υπάρχουν χιλιάδες άλλα περιστατικά που δεν έχουν καταγγελθεί. Άρα λοιπόν από μόνο του το γεγονός αποδεικνύει την σοβαρότητα της κατάστασης και όχι κάτι άλλο. Η υπερβολή ίσως θα έλεγα ότι μπορεί να είναι στο πώς χειρίζονται κάποια μέσα τις καταγγελίες αυτές και για ποιον λόγο αποφάσισαν τώρα να τις επιδεικνύουν με έναν τέτοιο τρόπο, επειδή πουλάει ή επειδή πράγματι θέλουν να συμβάλλουν στον αγώνα κατά της έμφυλης βίας. Αυτό όμως νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία είναι για μια άλλη συνέντευξη. Απ' την άλλη ο αντίλογος είναι ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πώς θα παίρνανε θάρρος και άλλες γυναίκες για να μιλήσουν. Άρα, ιδιαίτερα λοιπόν, από τη στιγμή που μπαίνει στο αρχείο κάποιες καταγγελίες που ήταν πολύ σοβαρές. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν κάθε αγώνας έχει και τις υπερβολές του. Η ευθύνη πάντως θεωρώ της ανθρωποφαγίας και όλου αυτού που συμβαίνει με τις επώνυμες καταγγελίες αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι βαραίνει τις γυναίκες. Οι γυναίκες οι οποίες βγαίνουν να καταγγείλουν και οι άνδρες που φαίνεται ότι περνάνε σε αυτή τη διαδικασία κάνουν το σωστό. Ποιες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι θεσμικές πρωτοβουλίες αν θέλετε, ούτως ώστε να έχουμε ένα διαρκές αποτέλεσμα και όχι αυτές οι καταγγελίες με το πέρασμα του χρόνου μέσα σε ένα μήνα να έχουν ξεχαστεί. Ποιες είναι οι νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες κατά τη γνώμη σας? Καταρχήν είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας, γιατί πράγματι όλο αυτό που συμβαίνει κάπως θα πρέπει να αποτυπωθεί και κάπως θα πρέπει να έχει ένα θεσμικό αποτέλεσμα στο τέλος για να πούμε ότι κάτι πετύχαμε. Θεωρώ ότι τόσο σε επίπεδο πρόληψης
για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας όπου η ισότητα, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη θα είναι ο καθρέφτης της ποιότητας της κοινωνίας μας και των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και του σεξισμού από τις αρμόδιες κρατικές δομές, είτε αυτά είναι δικαστήρια, είτε είναι τα συμβουλευτικά κέντρα, είτε είναι η αστυνομία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να περάσουμε σε παρεμβάσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε ξεκινήσει ήδη ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να κινούμαστε. Έχουμε καταθέσει μια δημόσια επιστολή κάλεσμα που καλούμε και άλλους φορείς και άλλες οργανώσεις φεμινιστικές και όχι μόνο να στηρίξουμε πρώτα απ' όλα τα συμβουλευτικά κέντρα, το δίκτυο δομών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας που δεν φαίνεται η κυβέρνηση σήμερα να του δίνει τη σημασία που του πρέπει, παρότι έχουμε δει ότι και μέσα στην πανδημία τα φαινόμενα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί. Εμείς ζητάμε γενναία χρηματοδότηση για τα συμβουλευτικά κέντρα. Ζητάμε να μπουν επιτέλους στον κρατικό προϋπολογισμό, να δημιουργηθούν καινούρια, ώστε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχουν οι γυναίκες πρόσβαση σε αυτά και να έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν τέτοιου είδους περιστατικά. Επίσης, μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις θέλουμε να προωθήσουμε το επόμενο διάστημα, όπως να προωθηθούν κάποιες δεσμεύσεις της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αλλά και κοινοβουλευτικά. Για παράδειγμα, έχουμε σκοπό να καλέσουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για το σεξιστικό περιεχόμενο εκπομπών που προβάλλονται στην τηλεόραση και πολλές φορές ακατάλληλες ώρες, να συγκαλέσουμε την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε επιτέλους την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν σε βάθος χρόνου. Εκ μέρους του Λεφτελή Τζιάννα, σας ευχαριστήσω για τη μικρή συνέντευξη που προγράψατε. Ευχαριστώ εγώ πολύ.